πρακτικά η πρώτη δύναμη με το καινούριο νόμο, ο οποίος είναι ένας καλπονοθευτικός νόμος, ανοιχτά καλπονοθευτικός νόμος. Πρώτη δύναμη θα έχει τα 3/5 του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ας πάρουμε σαν υπόθεση την παράταξη της διοίκησης της σημερινής, τον κύριο Πατούλη πήρε 37%. Θα έχει τα 3/5 του Περιφερειακού Συμβούλου. Δηλαδή με μία αποχή 40%, όπως ήταν στις εκλογές που έγιναν, μία παράταξη η οποία στο εκλογικό σώμα δεν θα έχει προσωπή πάνω από το 25%, θα έχει τα 3/5 των συμβούλων και θα κάνει ό,τι θέλει. Να πάρουμε το ανώτερο παράδειγμα, αυτό που βάζει ο εκλογικός νόμος. Το 43% από τον πρώτο γύρο. Το 43% από τον πρώτο γύρο, τα 3/5. Δηλαδή πάλι, μία παράταξη με την αποχή που υπήρχε, που δεν θα ξεπερνάει το 26-27%, θα έχει αυτά τα ποσοστά το 60% το Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει και ένας ακόμα νόμος, ο οποίος βρίσκεται σε διαβούλευση και θα μπει στη Βουλή. Και αυτός ο νόμος έχει να κάνει με το δικαίωμα των εργαζόμενων δημοκρατικά να αποφασίζουν για να χρησιμοποιήσουν το μόνο όπλο που έχουν για να υπερασπιστούν το ψωμί τους και τη ζωή τους, που είναι το όπλο της απεργίας. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ πέρα πρέπει να ψηφίσει η συντριπτική πλειοψηφία, όχι όσων θα πάρουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις, αλλά πάνω από το 50-1 του συνόλου των μελών ενός σωματείου, για να πάρθει μια απεργιακή απόφαση. Επομένως, βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι ό,τι όλα αυτά τα επιχειρήματα περί κυβερνησιμότητας αφήνουν στην άκρη τις δημοκρατικές ευαισθησίες, όταν είναι για να διαχειριστεί το σύστημα τις υποθέσεις του, δηλαδή να εξυπηρετήσει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αφετηρία και περιμένουν το έναυσμα, το ενακτήριο λάκτισμα, για να ξεκινήσουν το μεγάλο ανταγωνισμό τους απέναντι στα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Γιάννης Οσγουρός είπε ένα, μέσα στα πολλά που είπε, είπε και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η Περιφέρεια Αττικής έως το 2027 θα διαχειριστεί πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Ποιοι θα τα διαχειριστούν επομένως αυτά? Τα 3 δισεκατομμύρια, αν πάρουμε υπόψη μας αυτά που λέει το ίδιο το νομοσχέδιο, θα τα διαχειριστεί ο επόμενος περιφερειάρχης και 5 άνθρωποι. 5 τον αριθμό. 5 άνθρωποι θα διαχειριστούν όλα αυτά τα ποσά. Αυτοί θα κρίνουν αν πρέπει να δοθούν για την αντιπυρική θωράκιση που συζητάγαμε, για την αντιπλημμυρική προστασία που συζητάγαμε πιο πριν, για τις μεγάλες ανάγκες, για τα απορρίμματα που μπήκε πάλι θέμα στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο και άλλα τεράστια θέματα. Ή θα δοθούν για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες όλων αυτών των παραγόντων που έχουν κατακλείσει και σήμερα την Περιφέρεια Αττικής και είναι σαν τις μέλισσες γύρω από το μέλι, σαν τις σφίγγες γύρω από το μέλι, εκεί στη λεωφόρο συγκρού στην αρχή και κατακλείζουν τα γραφεία της περιφέρειας καθημερινά. Δεν πρέπει όμως να έχουμε και κροκοδίλια δάκρυα. Γιατί και σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο, ιδιαίτερα και με τους τελευταίους νόμους που ψηφίστηκαν, με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που ψηφίστηκαν και μέσα στην πανδημία, έχει καταστεί ένα διακοσμητικό όργανο. Δηλαδή, ποια καθοριστική, ποια αποφασιστική αρμοδιότητα έχουμε εδώ? Ποιο είναι αυτό το θέμα 2 χρόνια τώρα, αλλά για να μην αδικήσουμε και τα προηγούμενα 4 χρόνια, ποιο ουσιαστικό αποφασιστικό χαρακτήρα έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο? Τι συζητήσαμε δηλαδή? Τι συζητήσαμε και τι αποφασίσαμε? Για ποιο θέμα είχαμε αποφασιστική αρμοδιότητα? Με το νόμο που πέρασε, όπου όλες οι υπερεξουσίες δίνονται στην Οικονομική Επιτροπή, στην οποία συντριπτική πάλι πλειοψηφία είναι της διοίκησης της περιφέρειας, εκεί περνάνε όλες οι ουσιαστικές αποφάσεις. Σήμερα η Οικονομική Επιτροπή έχει 13 μέλη. Τα 8 είναι της διοίκησης, είναι και 5 διακοσμητικοί της αντιπολίτευσης, οι οποίοι τη μόνη χρησιμότητα που έχουν είναι να ψάχνουν, να διαβάζουν, να προσπαθούν να καταγγείλουν, να αναδείξουν, να ενημερώσουν για αυτά που ψηφίζονται. Οι αποφάσεις περνάνε η μία πίσω από την άλλη, με 8 ανθρώπους. Τώρα με το καινούριο νόμο, ίσως αυτοί 8 να είναι λιγότεροι, όπως είπαμε, 5 ή ακόμα και λιγότεροι. Μπαίνει το εξής ζήτημα. Υπήρχε πρόβλημα με την απλή αναλογική
Εμείς δεν υπερασπίζαμε το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Το είχαμε καταψηφίσει. Είναι γνωστό αυτό. Γιατί η αναλογική αυτή ήταν κολοβή. Δεν υπάρχει απλή αναλογική όταν μπαίνει το εκβιαστικό δίλημα του δεύτερου γύρου. Δηλαδή ψηφίζουν οι πολίτες στον πρώτο γύρο και ερχόμαστε στο δεύτερο γύρο και του λέμε δεν ψήφισες καλά τον πρώτο, ξανασκέψου το και ψήφισες το δεύτερο. Αυτό τι είναι, δεν είναι καλπονοθευτικό σύστημα. Ήταν μια κολοβή απλή αναλογική και είδαμε πώς χρησιμοποιήθηκε και στις τελευταίες τις πρόσφατες εκλογές, όπου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να πούμε και ονόματα και διευθύνσεις για να μην τα αφήσουμε γενικά και αόριστα, όπως έγινε στην Πετρούπολη, όπως έγινε στην Κεσαριανή, όπως έγινε στο Χαϊδάρι, όπως έγινε στην Πάτρα, στο δεύτερο γύρο συνασπίστηκαν πάρα πολλές δυνάμεις, σχεδόν όλες οι αντιπολιτευόμενες, συμπολιτευόμενες, όλες οι αστικές δυνάμεις, για να μην βγουν κομμουνιστές δήμαρχοι. Η Πάτρα δεν πέτυχε, στα υπόλοιπα αυτή η επιχείρηση να μην βγουν κομμουνιστές δήμαρχοι πέτυχε. Λοιπόν, επομένως ήταν ξανά ένα καλπονοθευτικό σύστημα και σήμερα. Εδώ πάμε ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, γίνεται μια ουσιαστική προσπάθεια με το πλαφόν που μπαίνει για να μην βγουν ενοχλητικές φωνές σε μια σειρά πόλεις, σε μια σειρά δήμους, σε μια σειρά περιφέρειες ανά την Ελλάδα, αλλά και η μείωση των περιφερειακών συμβούλων δεν είναι ότι τα 3/5, ούτε καν αυτό δεν είναι αρκετό από ό,τι φαίνεται, τα 3/5 ανήκουν στη διοίκηση, πρέπει να μειωθεί και ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων, γιατί για να μην είναι πάρα πολλοί αγωνιστές, άνθρωποι που βρίσκονται μπροστά στα λαϊκά προβλήματα, να μην έχουν ακόμα και έστω και τη δυνατότητα που δίνει σήμερα η θέση του αιρετού για να παρεμβαίνουν, να δικρύνουν και καταγγέλνουν ζητήματα. Ακόμα και αυτό να μειωθεί ακόμα παραπέρα. Δηλαδή είναι προκλητικό, ιδιαίτερα για την περιφέρεια Αττικής, από τα 101 μέλη να πέφτουμε στα 70, στα 71. Εντάξει. Μην βασανίζεστε, κάντε και ένα νόμο που να διορίζονται οι περιφέρειες όπως ήταν οι παλιές νομαρχίες. Κάντε ένα νόμο τέτοιο, τι βασανίζεστε, δηλαδή γιατί, για να μπαίνει η διαδικασία των εκλογών. Πολύ περισσότερο που βλέπουμε στο νόμο ότι αυξάνεται ακόμα και το αντίτιμο που πρέπει να καταβάλει ο κάθε υποψήφιος, δηλαδή καθαρά μια ταξική επιλογή όπου λιγότεροι να τολμούν να εκθέσουν τον εαυτό τους και να αντεπαρατεθούν σε αυτή την πολιτική. Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν χρησιμοποιούμε τον όρο τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί τέτοιο πράγμα δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν έχει καμία σχέση με παλιές αναλύσεις ή εμπειρίες που είχαν οι εργαζόμενοι και οι αιρετοί σε αυτό το χώρο. Από τους νόμους που πέρασαν, από το Καλλικράτη, το Κλισθένη, όλα τα αρχαιοελληνικά ονόματα που τα δοκιμάσαμε. Επί της ουσίας πρόκειται για κρατική διοίκηση, πρόκειται για τοπική διοίκηση, άμεσα στενά συνδεδεμένη με τις κρατικές αποφάσεις, με τις κυβερνητικές αποφάσεις, δηλαδή ένα καθαρά εκτελεστικό όργανο, το οποίο όλοι βλέπουμε και από τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι τίνει να γίνει ο τροχονόμος των επιχειρηματικών συμφερόντων, δηλαδή που μοιράζει δουλειές σε διάφορα επιχειρηματικά συμφερόντα. Το τελευταίο που είχαμε και που έχει βάλει οριστικά και την ταφόπλακα σε ό,τι μπορεί να έχει απομείνει σε αυτό που ονομάζεται τοπική αυτοδιοίκηση, είναι αυτό που ζήσαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τον περιφόρητο αναπτυξιακό οργανισμό. Δηλαδή τη μετατροπή πλήρως των αιρετών σωμάτων σε ανώνυμες εταιρείες. Οι αναπτυξιακοί νόμοι, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό. Έχει σταματήσει και οποιαδήποτε συζήτηση. Και στο τέλος εδώ θα συζητάμε περί ανέμων και υδάτων. Κανένα ουσιαστικό θέμα. Δηλαδή είναι η Οικονομική Επιτροπή με τις αρμοδιότητες, τις υπερεξουσίες που έχει πάρει. Είναι οι υπόλοιπες επιτροπές, κάποιες καταφέρατε να τις περάσετε, κάποιες θα επανέλθετε με τις συμμαχίες σας να τις βάλετε. Για τον πολιτισμό, για τον περιβάλλον, όπου θα είναι η μελέτη της περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων εκεί. Έρχεται και ο αναπτυξιακός οργανισμός, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα τεράστια ευρωπαϊκά προγράμματα που θα πάνε για τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, τελειώσαμε. Εμείς δεν μπορούμε παρά να αναδείξουμε όλη αυτή την υποκρισία, να αναδείξουμε το εκτροματικό αυτού του νόμου και στα χέρια του ο λαός μας έχει την ευθύνη να μην το αφήσει να ορθοποδήσει.